Καλησπέρα Νικόλα. Αυτά έγιναν στη Λάρισα τα ξημερώματα της Κυριακής που μας πέρασε λίγο μετά τις 3. Τι έγινε λοιπόν? Χάρη στην ευστροφία και τις έξυπνες κινήσεις του ενίκου του Δευτέρου Ορόφου, συλλάβανε τους 3 επίδοξους διαρρήκτες. Οι 3 αυτοί άντρες μπήκανε στην πολυκατοικία από την Ταράτσα, φτάσαν στο διαμέρισμα του 6ου ορόφου που προσπάθησαν να το διαρρήξουν. Όλα αυτά τα άκουγε, τα καταλάβαινε ο ένικος του Δευτέρου Ορόφου, άκουγε τις φωνές, τη φασαρία και περίμενε να δουν. Προφανώς οι διαρρήκτες σκέφτηκαν ότι λόγω του τριημέρου θα έχουν φύγει όλοι οι ένικοι της πολυκατοικίας και έκαναν πολύ φασαρία. Δεν υπολόγισαν όμως τον ένικο του δεύτερου, ο οποίος ήταν εκεί και είχε και το νου του μάλιστα. Μόλις λοιπόν ο ένικος του Δευτέρου αντιλήφθηκε ότι οι 3 διαρρήκτες μπαίνουν μέσα στο ασανσέρ, τότε, κοιτάξτε, μπήκανε μέσα λοιπόν, προσπάθησαν να κατέβουν, πάτησαν το κουμπί και ο ένικος του Δευτέρου Ορόφου έτρεξε κατευθείαν στην είσοδο, όπου ήρθε, όπως βλέπετε εδώ, και κατέβασε τον γενικό που δίνει ρεύμα στο ασανσέρ. Έτσι κατάφερε να τους εγκλωβίσει μέσα και τους 3. Κάλεσε την αστυνομία. Στο μεταξύ, στην είσοδο της πολυκατοικίας περίμεναν άλλοι 2, οι οποίοι άκουσαν τη φασαρία και κάλεσε την αστυνομία και μετά, όταν πλέον ήρθε η αστυνομία, ανέβασε ο ένικος του Δευτέρου Ορόφου το γενικό. Οι 3 δράστες ήρθαν αντιμέτωποι με τους αστυνομικούς, προσπάθησαν μάλιστα να αντισταθούν, όμως τελικά δεν τα κατάφεραν και τους συνέλαβαν. Η Άσπα Μπαλέτα μίλησε νωρίτερα με τον ένικο του Δευτέρου Ορόφου. Με τον γενναίο αυτό άνθρωπο, έτσι, γιατί θέλει την κρίσιμη ώρα γενναιότητα και μυαλό. Και ο άνθρωπος αυτός και μπράβο του τα είχε και τα 2. Γιατί και αυτό που έκανε με τον ανακατεβάσει το ασανσέρ, πρώτον πρέπει να το σκεφτείς και να το πετύχεις. Και δεύτερον, υπήρχαν και τσιλιαδόροι απ' έξω. Άρα και εκείνος ρίσκαρε όταν το έκανε. Έτσι. Να ακούσουμε τι είπε στην Άσπα Μπαλέτα. Περίπου 3:15 το βράδυ είχα επιστρέψει από έξοδο και καθόμουν στο σπίτι. Άκουσα έναν θόρυβο μέσα στην απόλυτη ησυχία και κατάλαβα ότι μπήκαν κλέφτες στην πολυκατοικία. Αυτοί μόλις μπήκανε, κλείσανε τα φώτα για να είναι σκοτεινά και ανέβηκαν στον 6ο. Εγώ βγήκα από το σπίτι και για 2,5 ώρες παρακολουθούσα τις κινήσεις τους. Δεν φοβήθηκα. Είχα υπομονή και περίμενα την κατάλληλη στιγμή για να δράσω. Έκανα ό,τι θα έκανε οποιοδήποτε στην θέση μου.